Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 8η φορά στην ιστορία της, η ομάδα του Αστέρα Περάματος είναι κυπελούχος Ρεθύμνου για το 2014-2015, επικρατώντας με 2-1 του Άρη Ρεθύμνου στον τελικό του κυπέλου που διεξήχθη στο γήπεδο της Οχώρας. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Μανταραγκάση, η ομάδα του Αστέρα Περάματος προηγήθηκε με 2-0 του Άρη, που κατάφερε μόνο στα τελευταία λεπτά να μειώσει στο τελικό 2-1. Δεν υπάρχει offside, θα γίνει το πλασέ, η μπάλα out. Και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι έχουμε για την ομάδα του Περάματος στο πρώτο λεπτό. Μετά την κάθετη του Φραντζεσκάκη, ο Ντέιβιντ θα Μανταραγκάση θα κάνει το πλασέ, η μπάλα βγει out, αλλά συνέχεια ο Βοσκάκης, ο διετής αναμέτρησης, θα δώσει πέναλτι στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ρεγκάκης έτοιμος για την εκτέλεση, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, πέναλτι για την ομάδα του Περάματος στο τελικό κυπέλου. Εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ομάδα του Αστέρα Περάματος, πάρα πολύ νωρίς, με το σκόρερ τον Ριγάκη, θα ανοίξει το σκορ. Ρούσεφ εκτελεί το φάουλ, κεφαλιά, τα μάμισα, σώσει ο Βογιατζηδάκης, συνεχίζει τη φάση, μεγάλη ευκαιρία, έχουμε offside. Καψαλάκης εκτελεί με δύναμη το φάουλ, η μπάλα out. Θα γίνει το κόρνερ τώρα, κεφαλιά, η μπάλα, Βογιατζηδάκης θα σώσει για ακόμα μια φορά, κόρνερ Δασκαλάκης. Μανταραγκάσης θα περάσει, θα κοπεί. Ρούσεφ θα κάνει την κάθε για τον Μανταραγκάση, τον Ντέιβιντ, απέναντι στο Βογιατζηδάκη, θα τον περάσει, θα πλασάρει, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 ο Αστέρας Περάματος με τον Ντέιβιντ Μανταραγκάση, μετά την κάθε του Ρούσεφ. Ο Αστέρας Περάματος στο 66ο λεπτό θα κάνει 2 τα τέρματά του. Μεγάλη μπαλιά για τον Γιώκα. Ο Γιώκα θα σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Μετά το λάθος του Νικηφόρου, ο Γκιόκας θα μειώσει στα τελευταία λεπτά και απομένουν 2,5 λεπτά περίπου για τα 90. Θα δούμε αν καταφέρει ο Άρης, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με 2-1. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια πολλά και στις δύο ομάδες, γιατί η προσπάθεια που κάνανε ήταν μέσα σε αθλητικά πλαίσια, παρόλο που ήταν ένας αγώνας που το κύπελο το ήθελε πάρα πολύ η αντίπαλη ομάδα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σωστή και καλή μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έγινε ένα καλό παιχνίδι και το ευχαριστήθηκε ο πολύ ο κόσμος που ήρθε. Όσον αφορά την κατάξυση του κυπέλλου για την ομάδα σου, τι σημαίνει και για τη συνέχεια που... Νομίζω ότι ο μεγάλος στόχος ο δικός μας είναι το πρωτάθλημα. Το κύπελλο βέβαια εφόσον ήταν επιβεβαιωθήκαμε στο τελικό, θέλαμε να το κατακτήσουμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρόπαιο που τόσο πολύ θέλαμε. Από την άλλη είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας μας. Τέτοια παιχνίδια και ειδικά οι τελικοί κρίνονται σε λεπτομέρειες. Δυστυχώς εμείς ξεκινήσαμε το παιχνίδι στα 40 δευτερόλεπτα με ένα πέναλτι εις βάρος μας, το οποίο δεν κατάλαβα πού προήλθε. Κάποιοι μου λένε για offside και το πέναλτι ακόμα το ίδιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή δεν ξέρω ο κύριος Βουσκάκης με τι κριτήριο μας το έδωσε αυτό το πέναλτι στα 40 δευτερόλεπτα. Ευτυχήσαμε να ξεκινήσουμε με ένα γκολ από το πρώτο λεπτό. Ήταν πολύ σημαντικό για το μάτς αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι το παιχνίδι. Και μετά αρχίσαμε και βρήκαμε τους χώρους για να βάλουμε και άλλο γκολ, το οποίο και ήρθε μετά στο δεύτερο ημίχρονο.